ήδη βρισκόμαστε στο δεύτερο κύμα της πανδημίας και το άμεσο μέλλον προμηνύεται πολύ δύσκολο για το λαό, που όμως στην συντριπτική του πλειοψηφία ακολούθησε τις οδηγίες των επιστημόνων στην πρώτη φάση της πανδημίας και με μεγάλες θυσίες κατάφερε να εκμηδενήσει σχεδόν τα κρούσματα. Όμως, ο χρόνος που κερδίθηκε δεν αξιοποιήθηκε από την κυβέρνηση για να θωρακίσει το σύστημα υγείας ή για να αποσυμφορήσει με προσλήψεις και αύξηση δρομολογίων τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να επιβάλλει αυστηρά πρωτόκολλα υγείας σε μεγάλους εργασιακούς χώρους, ελέγχους με επαναλαμβανόμενα τεστ σε κλάδους πρώτης γραμμής και άλλα. Αντίθετα, προσάρμοσε και συνεχίζει να προσαρμόζει στις ανάγκες και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και κυρίως του τουρισμού και των μεταφορών τα επιστημονικά δεδομένα και τα υγειονομικά πρωτόκολλα, απογειώνοντας την ανευθυνότητα, τις παλινοδίες, τις αντιφάσεις στα μέτρα διαχείρισης της πανδημίας, αφήνοντας όμως εκτεθειμένο το λαό, όπως επιβεβαιώνει και η αύξηση των κρουσμάτων μέσα στο καλοκαίρι. Παράλληλα, στο όνομα της διαχείρισης της πανδημίας και της οικονομικής κρίσης, η κυβέρνηση προώθησε και συνεχίζει να προωθεί μέτρα που ενισχύουν το αντεργατικό αντιλαϊκό οπλοστάσιο, νομοθετώντας νέα προνόμια και διευκολύνσεις για το κεφάλαιο. Συγχρόνως, κουνάει το δάχτυλο στο λαό για την ευθύνη του στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Αρνείται να αναλάβει τις δικές της μεγάλες ευθύνες, που για την πλειοψηφία του λαού είναι η πραγματική πηγή της δυσπιστίας απέναντι σε όσα ανακοινώνονται από τα κυβερνητικά επιτελεία, ενώ αποτελούν συγχρόνως το έδαφος πάνω στο οποίο αναπτύσσονται οι διάφορες θεωρίες που ανακατεύουν μισές αλήθειες με ψέματα, φαντασιακές κατασκευές, αυθαίρετες συσχετίσεις, που θολώνουν όμως τις ευθύνες της κυβέρνησης και τις πραγματικές αιτίες των αντιφάσεων στη διαχείριση της κρίσης. Και ακριβώς αυτό το έδαφος αξιοποιεί η κυβέρνηση για να συντηρεί και να κλιμακώνει την προπαγάνδα της ατομικής ευθύνης, αναπαράγοντας ψευτοδιλήμματα όπως ή αποδέχεστε ότι το πρόβλημα υπάρχει και επομένως η διαχείριση που κάνω ως κυβέρνηση είναι σωστή, ή το αρνείστε και ταυτίζεστε με τους περιθωριακούς που αμφισβητούν την επιστήμη, συμβάλλοντας στην έξαρση του προβλήματος. Μάλιστα, η κυβέρνηση παρουσιάζει τα μέτρα που έχει πάρει ως άποψη των ειδικών, των επιστημόνων δηλαδή, που πλαισιώνουν τα κυβερνητικά επιτελεία. Αυτό όμως που αποδείχθηκε στην Ελλάδα, αλλά και αλλού και σε άλλες χώρες, είναι πως τα επιστημονικά δεδομένα γίνονται λάστιχο από τις πολιτικές αποφάσεις με κριτήριο της ανάγκης της οικονομίας ποιών, των επιχειρηματικών ομίλων και όχι του λαού. Και σε αυτό έχουν μεγάλη ευθύνη και όσοι επιστήμονες δέχονται να γίνουν πλυντήριο της κρατικής αντιλαϊκής πολιτικής, η οποία αφήνει αθωράκιστο και τελικά ανυπεράσπιστο το λαό. Γιατί ακόμα και σήμερα, τώρα, που αποδείχθηκαν με τραγικό τρόπο η ανεπάρκεια και η αδυναμία των συστημάτων υγείας σε όλα τον καπιταλιστικό κόσμο να αντιμετωπίσουν την πανδημία, η γνώμη των ειδικών που επικαλείται η κυβέρνηση αφήνει έξω από κάθε συζήτηση την ανάγκη να πάρθουν μέτρα ουσιαστικής θωράκισης των νοσοκομείων και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στηρίζουν παράλληλα το κυβερνητικό αφήγημα περί ατομικής ευθύνης, που δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική αν δεν πατάει πάνω σε ουσιαστικά μέτρα στήριξης του συστήματος υγείας με ευθύνη του κράτους, αλλά και σε άλλα μέτρα προστασίας του λαού. Μάλιστα, αποτελεί σχέτη πρόκληση η προσπάθεια της κυβερνητικής προπαγάνδας προκειμένου να δημιουργήσει μια πλαστή εικόνα για την κατάσταση του δημόσιου συστήματος υγείας, αφού όλους αυτούς τους μήνες δεν πήρε κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο και πριν την πανδημία φυσικά αγκομαχούσε να ανταπεξέλθει. Και η πραγματικότητα ποια είναι? Καινές οργανικές θέσεις στο δημόσιο σύστημα υγείας είναι πάνω από 30.000. Την 7ετία 2013-2020 το μόνιμο υγειονομικό προσωπικό έχει μειωθεί κατά 14%. Οι 6.500 προσλήψεις συμβασιούχων όμως με ημερομηνία λήξης είναι σταγόνες στον ωκεανό. Και αφού με αυτές τις προσλήψεις, όπως διατείνεται το Υπουργείο, το σύστημα υγείας είναι έτοιμο, όπως λέει, προφανώς δείχνει πως κατά την κυβέρνηση οι υπόλοιπες 24 περίπου χιλιάδες καινές μόνιμες θέσεις δεν χρειάζεται προφανώς να καλυφθούν. Το ότι γίνονται τεστ στο προσωπικό που επιστρέφει από την άδεια διαψεύδεται από τις οδηγίες των υγειονομικών περιφερειών με τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογίων, όπου κρίνεται, εντάξει, πατήστε το stop κύριε Πρόεδρε, διαψεύδεται από τις οδηγίες
των υγειονομικών περιφερειών με τη συμπλήρωση των σχετικών ερωτηματολογιών όπου κρίνεται αν θα γίνει το τεστ. Όμως το βασικότερο και ουσιαστικότερο, κατά τη γνώμη μας, είναι πως το μέτρο αυτό δεν αρκεί αν δεν συνδυάζεται με τη διενέργεια μαζικών επαναλαμβανόμενων τεστ. Για τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας, σε όλο δηλαδή το υγειονομικό προσωπικό, σε όλες τις δομές υγείας και πρόνοιας αντίστοιχα, φυσικά βεβαίως και σε άλλους κρίσιμους τομείς, παιδεία και πάει λέγοντας. Μονάδες εντατικής θεραπείας. Οι ελλείψεις σε κλίνες ΜΕΘ είναι χιλιάδες. Γνωστό αυτό. Η κυβέρνηση μετρά την όποια αύξησή τους, που βέβαια δεν συνοδεύεται και από το αναγκαίο προσωπικό για να λειτουργήσουν, δημιουργώντας όμως μια πλασματική εικόνα αύξησης, συμπεριλαμβάνοντας στο συνολικό αριθμό και τις κλίνες ιδιωτικών νοσοκομείων, με στόχο να πιαστεί, όπως λέει, ακούσαμε και προηγουμένως τον Υπουργό, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος, λέει, περίπου των 1.200 κλινών ΜΕΘ. Όταν όμως αυτός ο μέσος όρος, ο ευρωπαϊκός, δεν επαρκεί για να καλύψει ούτε το 50% των πραγματικών αναγκών, και όταν την ίδια ώρα οι οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι ότι οι κλίνες ΜΕΘ πρέπει να αποτελούν το 10% των αναπτυγμένων κλίνων. Δηλαδή στην Ελλάδα πρέπει να έχουμε 3.500 κλίνες ΜΕΘ σε κανονικές συνθήκες. Τα νοσοκομεία αναφοράς αυξάνονται στα χαρτιά, αλλά στην πράξη δεν έχουν τη δυνατότητα να τηρήσουν στοιχειώδεις προϋποθέσεις νοσηλείας των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ενώ τα υγειονομικά πρωτόκολλα γίνονται λάστιχο λόγω των ελλείψεων σε προσωπικό, υποδομές και υλικά. Χαρακτηριστικά, μετακινήσεις προσωπικού από τμήμα σε τμήμα. Αυτά δεν ψηφίζονται με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και μετά μέσω των άλλων νομοσχεδίων μέσα στο καλοκαίρι. Μοριακοί αναλυτές να βολτάρουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, στη Σύρο, στην Ξάνθη, από το Ιπποκράτο, ξαναέφυγε, ξαναγύριζε. Λοιπόν, είναι πέρα για πέρα προκλητική παράλληλα η θέση περί αξιοποίησης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η οποία βρίσκεται σε τραγική κατάσταση, και εδώ οι ευθύνες βεβαίως είναι διαχρονικές όλων των κυβερνήσεων έως σήμερα. Ενδεικτικό, στην Αττική, 3,7 εκατομμύρια κάτοικοι, για 3,7 εκατομμύρια κατοίκους αντιστοιχούν 17 κέντρα υγείας, 369 γιατροί. Κάντε το μέσο όρο να δείτε μετά. Ένας ανά 10.000, και δεν μιλάμε για ειδικότητες, υποειδικότητες, εξειδικεύσεις που είναι απαραίτητες να στελεχώνονται τα κέντρα υγείας. Έτσι λοιπόν, μόνο στη σφαίρα της φαντασίας είναι το όλα γίνονται κανονικά, όπως λέει η κυβέρνηση, αφού έχει μετατρέψει τα νοσοκομεία σε μονάδες υγείας μιας ασθένειας, COVID-19, βάζοντας όμως σε κίνδυνο ασθενείς με χρόνια νοσήματα, αναβολές χειρουργείων, καθυστερήσεις σε θεραπείες και πάει λέγοντας. Το ίδιο έγινε στη Λάρισα, στο Πανεπιστημιακό. Γέμισαν μέσα στον Αύγουστο τα κρεβάτια που προορίζονται για την νοσηλεία των περιστατικών με COVID. Κλείσαν δύο κλινικές, οθαλμολογική και δερματολογική, για να υποδειχθούν αυτό. Τι έγινε με τους δερματολογικούς, τι έγινε με τους οθαλμολογικούς, ο οθαλμολογικός ασθενής στην αναμονή. Και εδώ υπάρχει η εμπειρία αυτή και το είχαμε αναδείξει, το είχαμε πει σε επιτροπές, τα νομοσχέδια, συζητώντας για όλα αυτά τα ζητήματα της υγείας και με αφορμή τον κορονοϊό και την κρίση την υγειονομική. Τα είχαμε αναδείξει, είχαμε βάλει ζητήματα το πώς θα πρέπει να οργανωθεί το σύστημα υγείας προκειμένου να ανταπεξέλθει και στις ανάγκες που πολλαπλασιάζονται φυσικά και των χρόνιων ασθενών, αλλά και των νέων έκτακτων περιστατικών πλην COVID. Συνεπώς, τα ανωτέρω και άλλα πολλά δείχνουν πως το σύστημα υγείας παραμένει αθωράκιστο και η κυβέρνηση στον χρόνο που κερδίθηκε δεν έκανε τίποτα για να το ενισχύσει. Αντίθετα, προώθησε και έκανε πολλά βήματα με μια σειρά νομοθετικές πρωτοβουλίες για τη σταδιακή όμως μετατροπή των δημόσιων νοσοκομείων σε επιχειρήσεις. Και ακριβώς οι τεράστιες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας δείχνουν και τον πραγματικό ένοχο, δηλαδή την κυριαρχία των νόμων της αγοράς, των νόμων που θέλουν την υγεία και την ασθένεια πεδίο κερδοφορίας, επενδύσεων και ανταγωνισμού, που αντιμετωπίζουν τις δημόσιες δαπάνες για την υγεία ως περιττό, αντιαναπτυξιακό κόστος, την κυριαρχία της λογικής που θέλει την υγεία και τις υπηρεσίες υγείας εμπόρευμα και όχι κοινωνικό αγαθό, που θα διασφαλίζεται σε όλους με βάση τις ανάγκες. Να γιατί λοιπόν η υπόθεση της προστασίας της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και του λαού περνά μέσα από τη δική τους πάλη για άμεση κρατική χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας, για προσλήψη μόνο μου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, των κλάδων, κάλυψη όλων των αναγκών σε μονάδες, μονάδων εντατικής θεραπείας, μονιμοποίηση εδώ και τώρα όλων των συμβαϊσιούχων και του επικουρικού προσωπικού, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ στους εργαζόμενους στην υγεία και την πρόνοια, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στην εστίαση, στον τουρισμό, στο εμπόριο, αλλά και τους μεγάλους χώρους δουλειάς,
στο εργοστάσια και άλλα. Να ανοίξουν τώρα όλα τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα προηγούμενα χρόνια, τα τελευταία χρόνια. Να υπάρχει σχέδιο επίταξης όλων των δημών του ιδιωτικού τομέα υγείας και πρόνοιας για να μπει σε εφαρμογή σε περίπτωση γιγάντους της πανδημίας. Μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους τόπους δουλειάς με όλα τα απαραίτητα μέσα και μέτρα υγείας και ασφάλειας. Και τελειώνω. Και βέβαια κατεπίγουσες προσλήψεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς για να αυξηθούν τα δρομολόγια, να μειωθεί ο συγχρονισμός με ταυτόχρονη μείωση στην πληρότητα πλοίων, αεροπλάνων και βέβαια μείωση της τιμής των εισιτήριων. Και κλείνω με το, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την ανοχή, με το εξής ερώτημα. Ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό και από εσάς, από το Υπουργείο, για τα εμβόλια. Εμείς θα περιμένουμε, ενδεχομένως, αν έχετε κάτι να μας πείτε στη σημερινή συνεδρίαση, τους όρους και τις προϋποθέσεις. Όταν έρθουν και όταν θα είναι προς διάθεση αυτά το εμβόλιο για τον κορονοϊό. Τους όρους και τις προϋποθέσεις. Τώρα θα τα χορηγήσουμε δωρεάν, γενικά και αόριστα δεν λέει τίποτα. Θα πρέπει να υπάρχει ένα σχέδιο σε αυτό.